Καλησπέρα κύριε Κασναφέλη. Καλησπέρα κύριε Θωμαίδη, καλησπέρα στο κορατέ σας. Τώρα να σχολιάσουμε ένα-ένα. Διότι εδώ... Θα ξεκινήσουμε από το τέλος που είπατε κάτι πολύ ωραίο. Το είπε, το λένε στη Ζυρίχη, δεν το λέω εγώ. Στη Ζυρίχη, αυτό που μεταφέρεται, αυτά που λένε στη Ζυρίχη. Ναι, ναι. Θεωρώ ότι αυτό είναι και η ουσία όλη τη κουβέντα, κύριε Θωμαίδη. Για τον πεντάχρονο, γιατί... λέτε. Για τον πεντάχρονο. Για τον πεντάχρονο, γιατί εμείς είμαστε ίσως και πιο μικροί ακόμα. Αυτό το παιδάκι του... που γεννιέται, τον γέννητο που είμαστε κάποιων μηνών. Δηλαδή θεωρώ ότι η FIFA και η UEFA πρέπει να σηκώσει τα χέρια ψηλά και να πει παιδιά κουραστήκαμε σας. Έχουν και αυτοί βέβαια κάποια ευθύνη για όλο αυτό το... βέβαια, διότι 7 χρόνια μας είχαν σε διεθνή επιτροπή. Αυτό λέω. Δηλαδή δυστυχώς ή ευτυχώς και αυτοί με το Φούσεκ, με το Μούσεκ και τους τυπούς που είχαν φέρει κατά καιρούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι ούτε η επιτροπή έχει επιδράσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ούτε και η επιτροπή στη διαιτησία μέχρι τώρα δεν έχει δώσει τα αποτελέσματα τα οποία θα θέλαμε. Ο Φούσεκ πάντως έπινε καλά τσίπουρα. Ο Φούσεκ έπαιρνε καλά τσίπουρα, ο Πέρα πέναγε ωραία, ο άλλος ήταν στην Γλυφάδα, πέναγε ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή μέχρι τώρα δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά. Και όταν λέω τα αποτελέσματα εννοώ ότι υποτίθεται μετά από 7 χρόνια επιτροπή θα έπρεπε να έχει λίγο επαναπροσδιοριστεί ο παλμός και ο ρυθμός και το ταπεραμείο του ελληνικού ποδοσφαίρου και θα έπρεπε λίγο πολύ και η ελληνική διευθυνσία να έχει βρει ένα δρόμο, μια αξιοπιστία, μια ροή. Εμείς μετά από 7 χρόνια ξεκινάμε πάλι το 0. Δηλαδή ένα πολύ ελληνικό ποδόσφαιρο διαλυμένο που ένας είναι εναντίον του άλλου. Βλέπουμε καθημερινές δηλώσεις απαξίωσης από τους κορυφαίους παράγοντες των μεγάλων ομάδων και βλέπουμε να μην υπάρχει ένα πλάνο και ένα όραμα για την ελληνική διαιτησία. Ναι. Και τώρα βέβαια όταν ανοιχτά μας είπε προηγουμένως ο κύριος Ιωαννίδης εκπροσωπώντας πάντα αυτά που συζητούνται στη FIFA, άλλωστε έχει τη νομική συμβουλή της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Όταν μας λέει ανοιχτά ότι μπορεί να πέσει βαρύς ο Πέλεκης για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ας πέσει λέτε. Γιατί, να σας πω κάτι. Αυτή την εποχή γινόταν ταυτόχρονα δύο παράλληλα πρωταθλήματα, τα play-out και τα play-off. Έτσι δεν είναι. Yeah. Όπου για μένα έχουν την ίδια βαρύτητα. Ίσως και μεγαλύτερη βαρύτητα έχουν τα play-out. Δηλαδή τα play-out μια ομάδα η οποία θα πέσει από τη Super League 1 στη Super League 2, μπορώ να σας πω ότι οδηγείται και σε μαθηματικό οικονομικό μαρασμό με βάση το τι υπάρχει στο Super League 2. Έτσι. Είναι μια κατηγορία η οποία είναι ίσως η πιο υποανάπτυκτη κατηγορία επαγγελματική. Ναι, τα τηλεοπτικά δικαιώματα στη Β' κατηγορία είναι 50 χιλιάρικα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα στην Α είναι πολύ περισσότερα. Ένα 600 είναι φέτος και το στοίχημα στην Α είναι 500 και η Super League 2% 100. Άρα λοιπόν είναι δύο ταυτόχρονα και δύο παράλληλα πράγματα. Όχι 500, το στοίχημα στην Α στη Super League 1,5 εκατομμύριο. Στην κάθε ομάδα. Ένα 500, ένα 500. Ναι, ναι. Και 100, δηλαδή και 100 χιλιάρικα στη Β'. Ναι, ναι, ναι. Ναι, για 3% βεβαιωμένα έσοδα η μία ομάδα και 150 βεβαιωμένα έσοδα η άλλη ομάδα. Συν τη UEFA το Solidarity, συν φτάνει εύκολα 4 εκατομμύρια. Άρα είναι καταστροφή. Καταστροφή όποιο πέφτει. Ναι. Μπράβο. Και θέλω λοιπόν να κάνω εδώ πέρα ένα παραλληλισμό και να πω είδατε ότι σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα όπου κρίθηκε η παραμονή των ομάδων στο παιχνίδι Ιωνικού με τη Λαμία με μια πάρα πολύ καλή διαιτησία η οποία είχαμε το συγκεκριμένο παιχνίδι και στα περισσότερα παιχνίδια. Είδαμε λοιπόν ότι στο παιχνίδι, στα play-out που υπήρχαν Έλληνες διαιτητές και που δεν υπήρχε αυτή η τοξικότητα κύριε Θωμαίδη, οι Έλληνες διαιτητές έδειξαν ότι μπορούν σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια να τα απεξέλθουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο με μικρό λαθάκια. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η στροφή στον Έλληνα διαιτητή και για ένα μεταβατικό διάστημα, αν θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει. Ναι, αλλά εδώ τώρα γίνεται αναγκαστικά, γιατί οι ξένοι μας έκοψαν τη βοήθεια. Ναι, αλλά και στο ποτάσμα όλο που εμείς είχαμε αιτήματα οι μικροί και εμείς Αλαμία κάποιες φορές για ξένους διαιτητές, σωστά αν θέλει το κύριο Μπενέντε επέλεξε στα μικρά παιχνίδια να στηρίξει τον Έλληνα διαιτητή. Και ίσως ο Πέλεκης της FIFA και της UEFA να σέβει και τους μεγάλους, γιατί αυτοί θα χάσουν, αυτοί δημιουργούν το πρόβλημα, αυτοί δημιουργούν την τοξικότητα, αυτοί προσπαθούν να σκίσουν επιρροή στο ποδόσφαιρο, αυτοί προσπαθούν να έχουν τα γκέμια του ελληνικού ποδοσφαίρου και αυτοί θα χάσουν και την πίτα κύριε Θωμαίδη. Άρα είστε υπέρ του να πέσει ο Πέλεκης. Εγώ είμαι υπέρ μαστίγιο και καρότο. Εμείς μέχρι τώρα στους μεγάλους έχουμε καρότο. Να. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν κάνει κανένας άλλος κύριε Θωμαίδη. Έτσι δεν είναι. Να λέμε την πραγματικότητα. Αυτοί διοικούν. Δεν διοικώ εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανένας από τους μικρομεσαίους. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που οι ίδιοι δεν αποφασίζουν να καθίσουν στο τραπέζι και να δουν το προϊόν πραγματικά και να μην διαβάλει ο ένας τον άλλον, να εκλείψει αυτή η τοξικότητα και να βάλουν κάποιες συνθήκες υγιούς ανταγωνισμούς και να βρουν μεταξύ τους. Όταν έγινε μια συνάντηση, αν θυμόσαστε πότε, φέτος το καλοκαίρι έγινε στο ξεκίνημα. Ναι, έγινε μια προσπάθεια, ναι. Έγινε προσπάθεια και δεν έγινε τίποτα. Άρα, γιατί να στεναχωρηθώ για αυτούς, κύριε Θωμαίδη. Όχι, βέβαια. Δεν νομίζω κανένας υγιής σκεπτόμενος φίλος μπορεί να στεναχωρηθεί
για το αν οι μεγάλοι βγουν εκτός Ευρώπη και αν οι μεγάλοι χάσουν τα χρήματα που παίρνουν από την UEFA και από τη FIFA για την πορεία της Ευρώπης. Κοιτάξτε, έχω δει. Γίνει... Την ακούω με ενδιαφέρον, γιατί ξέρετε, η FIFA και η UEFA έχουν και αυτές τα όρια τους. Βεβαίως είναι στη λογική που αναπτύξατε, δηλαδή μαστίγιο και καρότο. Μας φοβελίζουν διαρκώς, μας αντιμετωπίζουν με προειδοποιήσεις. Κάποια στιγμή όμως το πράγμα θα σκάσει. Έχει ένα όριο. Αν δηλαδή συνεχιστεί αυτό. Είπα την αφορμή της επιστολής Τσέφερνη σε Μπαλκάκο. Η αφορμή ήταν πράγματι η επίθεση στον Ιταλό Μάσα. Προηγουμένως όμως, πριν την επίθεση στον Ιταλό διαιτητή Μάσα, είχαν γίνει διάφορα. Θέλω να πω, όλα αυτά μαζεύτηκαν και κάποια στιγμή σου λέει η UEFA, πορευτείτε μόνοι σας. Θέλετε να κάνετε επαγγελματική διαιτησία, κάντε. Θέλετε να το κάνετε αλλιώς, κάντε το. Εντάξει, αυτό με την επαγγελματική διαιτησία είναι τελείως επαγγελματικό. Δηλαδή να κάνουμε επαγγελματική διαιτησία κάποιον το οποίο δεν θέλουμε να μας παίζει. Ναι. Δεν έχει ουσία. Δηλαδή να κάνουμε επαγγελματία για να παίζει ο Κασμαφέρης στο Ιωνικός Λαμία, δεν μπορεί να παίξει ο Κασμαφέρης στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται. Ή έχω επαγγελματία διαιτητή και πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία και πρέπει να μην πέτε καλά ο διαιτητής και πρέπει να έχει το σεβασμό διαιτητής και πρέπει να βρούμε τα πρόσωπα. Καλά τώρα, αν κάνουμε επαγγελματική διαιτησία δεν μπορούμε να φέρνουμε ξένους. Τελείωσε αυτό. Έτσι αυτό. Αλλά λοιπόν, αλλά τι συζητάμε. Ξεκίνησε μια κουβέντα πέρσι για να κάνουμε επαγγελματική διαιτησία για να πούμε κάτι και να ρίξουμε λάσπη στο ανεμιστήρα, αλλά ουσία εμείς αποξιώσαμε τον διαιτητή. Και δεν το θέλουμε ούτε στο ΒΑΡ ούτε σαν διαιτητής. Σαν τον ΕΛΕΔΙ να παίζει τα μεγάλα παιχνιδιά και τι συζητάμε, κύριε Θαμαίδη. Ναι. Βέβαια, ίσως συγγνώμη σας διακόπτω, και η FIFA και η UEFA έχουν μια σημαντική ευθύνη εδώ, γιατί καλός ή κακός, αυτές με τη συνδρομή αυτών ήρθε και ο Περέιρα και ο Κλάτεμπερ και ο Μπένερ, γιατί ήταν και στην προηγούμενη ΚΕΤ, και θα έπρεπε λοιπόν ήδη να έχουν επέμβει και ήδη να έχουν αξιολογήσει αν τα πρόσωπα τα οποία ήρθαν στην Ελληνική Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, οι ξένοι που ανέφερα, κάνουν σωστά τη δουλειά τους, θα πρέπει να είχαν ένα feedback σωστό από αυτούς. Αν έχουν παρεμβάσεις, αν υπάρχει τοξικότητα, εάν και έπρεπε ίσως ήδη να έχουν κόψει τον ομφάλιο λόγο και να μας αφήσουν μόνοι μας μέσα στο... Στα βαθιά νερά. Στα βαθιά και ας κολυμπήσουμε και άμα υπάρχουν, αν δεν υπάρχουν, ας μην υπάρχει ποδόσφαιρο. Εντάξει, η κοινωνία έχει τόσα προβλήματα. Μια διέξοδο είναι το ποδόσφαιρο, ας πάμε στο θέατρο, ας πάμε μουσική και στο πιάνο, που δεν είμαι υπέρ αυτό, να δεν κάνω. Καλά, αυτό είναι όμως μια υπεραπλούστευση, να μην υπάρχει ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν λέω όχι, καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν το λέω αυτό, αλλά κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της επαγγελματικής διαιτησίας σηματοδοτεί ασφαλώς τη μη μετάκληση ξένων διαιτητών. Δηλαδή, αν θα έχεις επαγγελματική διαιτησία, πάβεις να καλείς και ξένους διαιτητές. Αυτό είναι λογικό. Απ' την άλλη πλευρά, είναι τόσο μεγάλη η καχυποψία της φίλαθλης κοινή γνώμης που όση ώρα συζητάμε εμείς οι δυο μας τώρα και όση ώρα μιλούσε ο κ. Ιωαννίδης, τα μηνύματα των ακροατών είναι ότι δεν εμπιστεύονται τους Έλληνες διαιτητές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και δεν τους εμπιστεύονται λέγοντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Βέβαια θα μπορούσατε εσείς να αντιτείνετε ότι μπορώ να σας πω και εγώ παραδείγματα που έχουν κάνει λάθη ξένοι διαιτητές φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γι' αυτό σας λέω, δηλαδή και ο Έλληνας διαιτητής που κάνει λάθη και θα κάνει λάθη και ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διαμορφωμένο με αρκετή πίεση, αρκετή υποψία, αρκετή τοξικότητα. Δηλαδή ξεσηκώθηκε ο κόσμος για τον διαδοσμό του Ευαγγέλου που το παιχνίδι πάω Ολυμπιακός με επιστολές κτλ. Κτλ. Είναι. Και τέλειωσε το παιχνίδι και γίναμε ο Ευαγγέλος τελευταία αγωνιστική το play-off μια πάρα πολύ καλή διαιτησία. Και δεν ασχολήθηκε κανένας να αποκατασταθεί. Αυτό είναι αλήθεια, πήγε καλά. Να αποκατασταθεί η μνήμη. Συγγνώμη κιόλας. Για τη μνήμη πάμε σε λίγο καιρό. Να αποκατασταθεί το όνομα του. Του είχε Ευαγγέλου, αλλά στην παρόλο ήταν Ευαγγέλου. Ναι, ότι πήγε καλά, ναι, ασφάλως. Ότι πήγε καλά και όλο αυτό που λέγαμε, συγγνώμη ρε παιδιά, κάναμε λάθος. Ή ήταν εκ του περισσού, ή ήταν στα πλαίσια της αντιπαλότητας τις οποίες έχουμε. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Το οποίο σε επαγγέλου μέχρι τώρα έχει βγάλει πάρα πολλά παιχνίδια και στα περισσότερα από αυτά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν το λέω έτσι για να το πω στο εγκόμιο. Δανείζομαι το όνομα ενός παιδιού που ούτε καν διεθνής διαιτητής είναι, διεθνής βαρίστας είναι και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό το παιδί, αν δείχνει ότι αν στηριχτεί, αν οπλιστεί, αν γίνει επαγγελματίας, αν θωρακιστεί, πιθανόν να έχει μια πολύ αξιόλογη πορεία. Αυτό. Και λέω τον Ευαγγέλιο δεν παρεξηγηθεί κανένας. Θα το δανείζουμε γιατί ήταν το τελευταίο παράδειγμα. Ναι, δεν είναι και διεθνής κιόλας. Δεν είναι και διεθνής. Όπως το πείτε. Ναι. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα στηριχθεί, πώς θα βγει καλύτερα. Έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα πάλι ο Ευαγγέλιο το Ιωνικός, το Λαμία Λεβαδιακός. Πάλι άρεσε η διετησία. Θυμάμαι δύο τελευταίες. Ένα παιδί που και εγώ στα κοθήμα, γιατί σαν παράγοντας τα λοιπά. Ναι, μπορώ να σας πω όμως δύο-τρία ονόματα Ελλήνων διεθνών που κάναν σημαντικά λάθη.
στα play-out. Κύριε Θωμαίδη, μου συμφωνώ, θα κάνουν λάθη και λάθη θα γίνουν. Αν δεν είναι όλα, όπως κάνει και ο προπονητής, όπως κάνει και ο παίκτης, όπως δεν είναι όλα διευρωμένα. Ναι, αλλά το μυαλό του Έλληνα φιλάθλου από την προϊστορία πάει πού? Πάει ότι στο μέλλον Έλληνα διακρίνει σκοπιμότητα, στον δε ξένο διακρίνει απλώς ένα ανθρώπινο λάθος. Τότε να το κλείσουμε το ποδόσφαιρο. Γιατί 7 χρόνια, αυτή η κουβέντα ξεκίνησε πριν 7 χρόνια, κύριε Θωμαίδη. Γι' αυτό φέραμε τους ξένους διαιτητές, γι' αυτό φέραμε τους ξένους αρχιδιαιτητές. Και μετά από 7 χρόνια ξανά συζητάμε το ίδιο πράγμα. Άρα τι κάναμε, μια τρύπα δεν κάναμε στο νερό. Μα μας το είπε και ο κύριος Ιωαννίδης προηγουμένως. Δηλαδή τι μας είπε? Ότι ωραία, βάλατε τους Έλληνες, σε 2 χρόνια όμως προβλέπω να μας ξανακαλέσετε να σας στείλουμε ξένους. Αυτό λέει. Αυτό λέει. Και λέμε να φύγει ο Μπένετ και να έρθει κάποιος Έλληνας κάποια στιγμή που πρέπει να γίνει και αυτό. Εσείς το βλέπετε ότι μπορεί να βρεθεί ένας άνθρωπος που μπορεί, όχι δεν υπάρχουν, να μπορεί να υποστηριχθεί και να μην υπάρχει αυτή η τρέλα που υπάρχει? Είναι δύσκολο. Όχι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι. Ήδη έχουν πέσει 3 ονόματα στο τραπέζι για το καλοκαίρι του 24, Ελλήνων αρχιδιαιτών, αλλά πάλι είναι δύσκολο. Έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει, κύριε Θωμαίδη, και η ελληνική πολιτεία, αφού τελειώσει ή όποια ελληνική πολιτεία υπάρξει μετά τις εθνικές εκλογές, να σκύψει περισσότερο. Και να τους πει, όπα, μάγκες, μέχρι ένα όριο υπάρχει. Είστε επιχειρηματίες, είστε ισχυροί, έχετε μια δυναμική η οποία μπορεί να επηρεάζει πολλά πράγματα στην ελληνική κοινωνία, αλλά δεν θα γίνει φαρέτρα το ελληνικό ποδόσφαιρο να θρυνούμε θύματα, να μην μπορούμε να διοργανώσουμε ένα τελικό. Δεν φταίει μόνο η ΕΠΟ, φταίνε πολλά πράγματα. Δηλαδή εδώ πρέπει κάποια στιγμή να κοιταχτούμε στο καθένα και να βάλουμε μια σωστή κουβέντα, κύριε Θωμαίδη. Ναι. Τι θέλουμε? Κοιτάξτε, δεν εμπιστεύεται όμως ο ένας τον άλλον. Είναι προφανές ότι υπάρχει τόση τοξικότητα. Για να κάτσει ένα τραπέζι, πρέπει να εμπιστεύεσαι τον συνομιλητή του. Εδώ έχουμε φτάσει στον παραλογισμό να θέλουμε να κάνουμε το εγχείρημα της επαγγελματικής διαιτησίας, να ξέρουμε το αγγλικό με οντέλο, να ξέρουμε πώς γίνεται και η ΕΠΟ με τη Λίγκα να μην μιλάνε. Είδε το τι λέτε. Ξεκινάει ένας, λέει, την κάνω εγώ. Ξεκινάει ο άλλος, την κάνω εγώ. Μα δεν γίνεται, ρε φίλε. Υπάρχει. Μα μας το είπε προηγουμένως ο καθηγητής, την κάνουν όλοι μαζί, έτσι είπε. Έτσι το κάνουν στην Αγγλία. Υπάρχει το ισπανικό. Υπάρχει το. Γιατί εντάξει, εμείς πήραμε το αγγλικό μόνο και φέραμε εδώ και μας παρουσιάζει και μας κάνει. Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο. Μπορούσε λοιπόν να γίνει μια επιτροπή, να πάει να δει πώς είναι και το ισπανικό, πώς το αγγλικό, πώς το γερμανικό. Δεν είναι. Το ιταλικό είναι 3-4 προηγμένα από τα αθλήματα που έχουν επαγγελματική διαιτησία και να το προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα με μία-δύο παραμέτρους. Και εγώ θεωρώ, το έχω πει και πέρσι και το έχω πει πολλές φορές, θεωρώ καταρχήν ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει και με τον Κλάτεμπεργκ και με τον Μπένετ κάποια συνάντηση θεσμική του Προέδρου της FIFA, της ΕΠΟ, του Προέδρου της Super League και του Κλάτεμπεργκ και του Super League 2 αντίστοιχα στο κατοδικό του το κομμάτι, μια ενημέρωση μηνιαία, μια συζήτηση, να δούμε πού πάμε, τι πήγαμε. Ναι, τι, όχι τι, να μην μιλούνται μεταξύ τους, είναι φοβερό. Δεν μιλούνται. Ούτε ο Μπέντ μπορεί να λέει δεν θέλω να μιλήσω κανένα. Όχι φίλε, το θεσμικό σου φορέα θα πρέπει να συζητήσεις, να αφουγκραστείς και να μιλήσεις. Είσαι ο Μπένετ, είσαι ο Κλάτεμπεργκ, είσαι ο Περέρα, εσύ αποφασίζεις, εσύ έχεις το μαχαίρι και το πεπόδι, αλλά πρέπει με τους θεσμικούς φορείς να υπάρχει μια επικοινωνία. Να. Δεν ξέρω αν είμαι παράλογος εγώ, αν εγώ τα βλέπω διαφορετικά, αν εγώ τα λέω τρελά όλα αυτά, αλλά το, ούτε αυτοαυτονόητο δεν γίνεται. Να κάτσω ένα τραπέζι και να μιλήσω όλοι μαζί. Κοιτάξτε, προέκυψε και άλλο ζήτημα τώρα. Εκτός από το ζήτημα των Ελλήνων, εντάξει, στον τελικό τελικά θα είναι ξένος μόνο και μόνο για τον φόβο των Ιουδαίων. Ναι, ναι. Το θέλει και η UEFA αυτό και γι' αυτό μας βοηθάει. Είναι η μοναδική φορά που θα μας βοηθήσει. Ενδεχομένως και η τελευταία τουλάχιστον προσωρινά για το θέμα της. Ψάχνουμε ηρεμία σε γήπεδο που θα έχει 90 θεατές, έτσι. Σκεφτείτε τώρα. Σκεφτείτε τι έχουμε πάθει. Σκεφτείτε τι έχουμε πάθει. 90 θα έχει. 20 διασπιστεύσεις ο ΙΑΕΚ, 20 ο ΠΑΟΚ, 50 η ΕΠΟ, 90 άνθρωποι στο γήπεδο και εμείς ψάχνουμε ηρεμία. Γιατί συζητάμε τώρα, κύριε Θωμαίδη? Έχουμε τρομοκρατηθεί δηλαδή. Έχουμε τρομοκρατηθεί. Ποια γιορτή? Αυτόν τον περιφερόμενο τελικό. Τον περιφερόμενο. Έχει τύχει, είναι ένα διαδικαστικό παιχνίδι που πάει. Εντάξει, να βγει υποχρέωση να το κάνουμε κάπου και να παίξουμε. Πάθαμε jet lag, το έλεγα προηγουμένως από τις ανακοινώσεις ΕΠΟ ότι μας πάει από την Αμερική στην Αυστραλία και μετά στην Αγγλία. Και ποτέ δεν καταλήξαμε πουθενά. Βεβαίως φταίει και η πολιτεία, η οποία δεν συνέδραμε στο θέμα των γηπέδων. Είδε πρόβλημα στη Λάρισα, ξαφνικά πρόβλημα στη Λάρισα. Μέχρι τώρα έπαιζε μια ομάδα εκεί και της είχε δώσει άδεια καταλληλότητας. Και ξαφνικά το ALFCR, αυτό νομίζω είχε πρόβλημα. Ήδη, ναι. Εδώ έχουν μπει τόσο αυτόν γκολ από την ΕΠΟ και από την πολιτεία και από τους εμπλεκόμενους. Αυτόν γκολ που έπρεπε, άμα ήταν στημένο το παιχνίδι, πρέπει να σπόρουν αντά και τους πάει όλους μέσα. Αυτό το γκολ από την ΕΠΟ, γιατί δεν μπορεί να διαφημίσει τα γενέα τελικό χωρίς να έχει κάτι στα χέρια της, και να ξεκινάς από το Φεβρουάριο και να λες θα πάω
Αυστραλία, Γερμανία, Ιταλία, Κουρδιστάν, Πακιστάν κτλ. Κτλ. Και να μην έχει κάτι χειροπιαστό, έτσι δεν είναι. Ναι. Και αυτό πόλεμο το λέτε και από την ελληνική προσφυγική, από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία δεν μπορεί να διασφαλίσει την μετακίνηση 1.000 και 2.000 και 5.000. Δηλαδή τώρα πώς γίνεται να παιχνίδια. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό. Όταν φτάσαμε στο ΆΚΑ. Δεν αυτό γκολ για όλους. Όταν φτάσαμε στο ΆΚΑ, παρότι υπήρχε παραβίαση της προκήρυξης και δεν έπρεπε να παραβιαστεί η προκήρυξη βέβαια του κυπέλου, ακόμα και το ΆΚΑ αρνιόταν να δώσει το γήπεδο. Έλεγε έχουμε εργασίες, μας χρωστάτε χρήματα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Συμφωνώ και υπάρχει και εδώ και μια κακή προκήρυξη. Κακή προκήρυξη. Η οποία, δηλαδή τι σημαίνει ή εδώ ή στο Πανεσσαλικό. Και αν υπήρχε το Πανεσσαλικό, από τη στιγμή που έχει παραχωρηθεί το Πανεσσαλικό για τους αγώνες, τι σημαίνει μετά έρχεται έλεγε ο πρόεδρος του Βόλου, ο δήμαρχος του Βόλου, ο πρόεδρος της Λάρισας, δεν θέλουμε. Τελείωσε, παραχωρήθηκε το γήπεδο μου ανήκει, το γήπεδο θα γίνει και από και προσέξτε. Κάτι που προκαλεί θυμηδία. Και δείχνει ότι δεν υπάρχει και πολιτική αντίληψη. Και απορώ πως ο κ. Μπαρτάγκος, ο οποίος υπήρξε και γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου προδεκαετίας, απορώ πως δεν αντιλαμβάνεται αυτό τόσο απλό. Την ημέρα που ξεσπάει η ελληνοαλβανική κρίση με την υπόθεση του Δημάρχου Χιμάρας, εκείνη την ημέρα ανακοινώνει Ελμπασάν ως εναλλακτική επιλογή του Πανθεσσαλικού. Αν είναι δυνατόν. Να σας πω ότι ας ανακοίνωνε Κωνσταντινούπολη την 29η Μαΐου στην άλωση της πόλης. Τι να πω, δεν ξέρω, δεν υπάρχει στοιχειώδης πολιτική αντίληψη. Σας είπα ότι μέσα στον πανικό έχουν γίνει τόσο αυτογκόλ, γιατί όταν για μένα θες να διαφημίσεις ένα προϊόν το οποίο έχεις κίνει ο τελικός του κυπέλου, έχεις βρει το γήπεδο, έχεις βρει τα προϋποθέσεις, έχεις μιλήσει με τις ομάδες και λες θα γίνει εκεί, έχεις βάλει το ένα ωραίο περιτύλιγμα στο προϊόν σου και το πουλάς, δεν είναι. Έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα για να κλείσουμε με το θέμα της διαιτησίας, καθώς έχουμε 5 λεπτά και θέλω να μείνουμε σε αυτό. Ξέρετε, και μεταξύ σας δεν τα πάτε καλά. Σκοτώνεστε μεταξύ σας. Ας πω ένα παράδειγμα. Είστε στα δικαστήρια. Ναι. Έχει χαλάσει αυτό που είχαμε. Γιατί έχει μπει η Ρουφιανιά μέσα στους διαιτητές. Και εδώ, και θα σας πω ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι ποτέ και ακούω και τα υπέρ και τα κατά και τα αντίον μου και τα υπέρ μου. Υποτίθεται η UEFA και η FIFA μιλάνε για διαιτητικές ομάδες. Υπάρχει σύμπνοια, υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ομαδικότητα, υπάρχει προπόνηση, υπάρχει πλάνο, υπάρχει τακτική. Εδώ, επειδή οι παράγοντες θέλουν να ελέγχουν τι γίνεται με τη δική τετράδα, για κάποιο λόγο βλέπουμε λοιπόν τις τετράδες να είναι από την Α εθνική μέχρι τις μικρές κατηγορίες ανομοιόμορφες. Εμείς όταν παίζαμε παλιά και θα ήμασταν 3-4 άτομα που παίζανε, όπως γίνεται και στην UEFA που έχει ο καθένας ομάδα του. Για να μπορεί λοιπόν ο ένας να ρουφιανεί τον άλλον, ποιος έδωσε το πέναλτι, ποιος είπε το φάουλ, ποιος είπε το βαρ. Δυστυχώς οι Έλληνες διαιτητές αυτή τη στιγμή δεν κοιτάνε και το καλό τους, δεν είναι μια γροθιά, δεν είναι ενωμένοι. Και αποδείχθηκε θυμός ότι πριν 2 χρόνια πήγαν να κάνουν απεργία που τρώγανε ξύλο 2-3 περιπτώσεις και με το πρώτο τηλέφωνο κάνανε κολοτούμπα. Ναι, έτσι είναι. Εγώ τα έχω πει και τα ξαναλέω, δεν τους αυγατίζω, δεν τους λέω μπράβο. Εγώ θα ήθελα, θυμόσαστε ότι εγώ έβγαινα πάντα και μιλάω και πολύ. Δεν είναι το λάθος με λάθος, για αυτούς που σε καλό είσαι κακός, για αυτούς που σε κακός είσαι κακός. Δεν τους έχω δει να βγουν και να προασπίσουν αυτό. Γι' αυτό κιόλας δεν σας υπολογίζει κανείς. Ούτε η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ άνοιξε την πόρτα της στον προπονητή, στον ποδοσφαιριστή, στη γυναίκα, στην άμμο, στη σάλα, σε εσάς την έχει κλειστεί. Έτσι. Και εκεί φταίνουν οι Έλληνες διαιτητές. Και εκεί φταίνε που δεν είναι μια γροθιά. Γιατί βλέπουν κοντόφθαλμα. Να παίξω εγώ ένα 2-3 παιχνιδάκι, ένα 2-3 χρόνια. Ρε φίλε, όταν υπάρχει το τσουνάμι θα σε ταλαπατήσει και σένα. Το τσουνάμι θα σε καταπιεί και σένα. Και εδώ υπάρχει ένα τσουνάμι διαχρονικό το οποίο τους έχει σαν προσωπικότητες, τους έχει φτύρει αυτό. Τους έχει φτύρει και το Μαϊδί. Τους έχει κατακαιρματίσει ως προσωπικότητες. Έτσι. Τους έχει φτύρει απλώς. Τους έχει κατακαιρματίσει. Όπως το λέτε. Όπως είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και πρέπει και οι ίδιοι να λάβουν τις ευθύνες τους. Και πρέπει και οι ίδιοι να κάνουν κάποιες κινήσεις. Αλλά δυστυχώς, σας το ξαναλέω, μέσα σε αυτή τη λέλαπα, όλες και αυτοί οι μικρές, μεγάλες διαιτητικές προσωπικότητες έχουν στα πλαίσια της ισορροπίας που προσπαθούν να κρατήσουν, έχουν εξαλειφθεί. Ήρθε χθες ο εκπρόσωπος της UEFA, ο απεσταλμένος του Ρωσέτη, στην Αθήνα, πήγε στο πάρκο Γουδί στην ΕΠΟ και ρωτούσε τον κύριο Μπαρτάκο για ποιο λόγο δεν υπάρχουν δύο εκπρόσωποι των διαιτητών στην ΕΠΟ, όπως προβλέπει η οριστική μελέτη. Ρωτούσε. Και προσπαθούσαν να το εξηγήσουν ότι ξέρει το αθλητικός δόμος, ξέρει το καταστατικό της ΕΠΟ, για να γελάμε δηλαδή. Τι να σας πω τώρα. Είναι δυνατόν, να μην υπάρχουν εκπρόσωποι των διαιτητών στην ΕΠΟ όταν υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των τάξεων, από τη γυναίκα μέχρι το ποδοσφαιριστή και από τον προπονητή, μέχρι το ποδόσφαιρο άμμου και σάλας. Με συγχωρείτε. Και εδώ θέλουμε μια μεγάλη κουβέντα. Ποιοι εκπρόσωποι? Ευρύτε τα μεταξύ σας. Εγώ είμαι παράγοντας τώρα και μπορώ να λέω τη γνώμη μου. Ορίστε δύο εκπροσώπους.
δύο εκπροσώπου των διαιτητών. Θα πρέπει να βρεθεί, θα πρέπει να βγουν και να είναι μια μεικτό σύστημα των ενεργεία και των μη ενεργεία. Γιατί τώρα να πάω να κάνω και εγώ τώρα τον εκπρόσωπο που έχω φύγει από το χώρο 20-30 χρόνια. Όχι, ναι, εσείς έχετε παραγωγική πλέον διάσταση. Έτσι δηλαδή τα γεγονότα μας έχουν ξεπεράσει εμάς. Mm-hmm. Και δεν κοιτάτε που εγώ λίγο πολύ. Αν δηλαδή τώρα σαν να πάω να κάνω ακόμα μάθημα στην κόρη μου που έχω με 56, η κόρη μου είναι 20. Τα γεγονότα μας ξεπερνάνε κάποια στιγμή. Ναι. Και άλλα προβλήματα είχαμε εμείς όταν παίζαμε, άλλα προβλήματα έχουν τα νέα παιδιά. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση των Ελλήνων διαιτητών, σίγουρα θα πρέπει μέσα στο Συμβούλιο να ακούγεται τη φωνή του Ελλήνων διαιτητή, σίγουρα θα πρέπει να παρεμβαίνει, σίγουρα θα πρέπει να ορθώνει το ανάστημα όταν παίρνει στον παράγοντα, γιατί δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Και απορώ σας το ξαναλέω για τον Ελλήνων διαιτητή, πώς δέχεται να παίζει, να είναι ικανοποιημένος να παίζει στο Ελληνικό Λαμία και διανύσω με δύο μάνες που έχω δουλέψει τα τελευταία δύο χρόνια. Έτσι, και δεν. Εγώ έφυγα κάποτε, θυμόστε, και πήγα να έσπασε το πιλότα να πάω απέξω στο Αργολίδα, να μην είχα απέξω ένα ντέρμπι, να δείξω αν μετράω ρε φίλε. Άμα ένα παίζω κουλού κουτσού, το παίζω μια Κυριακή και τελειώσαμε. έχω τα γκάτ, είμαι καλός διαιτητής, θα παίξω ντέρμπι. Θα κάνω λάθη, θα τσαλακωθώ, αλλά θα παίξω, θα δείξω ότι υπάρχω. Να παίζω το μικρό με το μικρό, τον έπαιξα. Μία, δύο, τρεις, έτσι δεν είναι. Σωστό. Δικιά μου θεωρία. Μπορεί να είναι δικιά μου λάθος θεωρία. Όχι, δεν έτσι, λέω. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αλλά σας λέω, έφυγα, έσπασα την τοπιότητα τότε γιατί. Για κάποιους λόγους που δεν είναι επί τους παρόντες υπήρχε η τοπιότητα και ήταν μια πιθανότητα, την έσπασα. Πήγα στην Αρκολίδα μόνο και μόνο για αυτό, για να δω αν μετράω. Mm-hmm. Ωραία, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον πάντα που μεταμαστεί εδώ, Μάρκο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.